Κάναμε μία στάση στους γκρεμούς της Επισκοπής και θαυμάζουμε την καταπληκτική θέα. Για η Επισκοπή απέναντι βρίσκεται εντός των Βρετανικών βάσεων. Εκτιμώ μάλιστα ότι τα ακτίσματα από πάνω είναι οικίες στρατιωτών. Κάτω βλέπουμε το Ζάπαλο Bay, την ακτή Ζάπαλο, που είναι μοναδική. Οι γκρεμοί αυτοί έχουν μεγάλη σημασία για τους γήπες. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε αυτούς, βλέποντας και κάποια στοιχεία που αναγράφονται εδώ σε μια επιγραφή. Θα αναφερθούμε σε ένα είδος υποεξαφάνιση, το οποίο είναι ο απειλούμενος πυρόχρους γήπας. Βλέπουμε εδώ κάποια στατιστικά. Το 1993 υπήρχαν περίπου 18 αναπαραγωγικά ζεύγη. Αναπαράγονται μία φορά το χρόνο, είναι μονογαμικό είδος. Πλέον έχουμε φτάσει να έχουμε 2 με 3 ζεύγη το έτος και δυστυχώς εκτιμάται ότι θα εξαφανιστούν πλήρως μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν δολώματα, γίνεται χρήση, παράνομη χρήση δολωμάτων, τα οποία είναι ουσιαστικά δηλητηριασμένα και έτσι οι γήπες κατεβαίνουν, τρώνε τα δολώματα αυτά και πεθαίνουν. Γιατί το κάνουν αυτό? Πιθανώς να τους ενοχλούν κάποιους ανθρώπους όσον αφορά την κτηνοτροφία κλπ. Βέβαια, ακούσαμε, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν πλέον σκύλοι ειδικά εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν αυτά τα δολώματα ώστε να μπορούν να τα απομακρύνουν. Εδώ βλέπουμε κάποια στατιστικά σχετικά με το μέγεθος του πτηνού. Εδώ έχουμε άνοιγμα φτερούγων που φτάνει τα 2,8 μέτρα, μήκος σώματος που είναι γύρω στο 1 μέτρο και βάρος μεταξύ 6 και 11 κιλών. Υπήρξε ένα έργο που φέραν γήπες από την Κρήτη στην Κύπρο για να ενισχύσουν λίγο το είδος τους. Φέραν 25 γήπες, αλλά δυστυχώς μειώνονται. Όλο και μειώνονται. Εδώ είδαμε ότι ο λόγος για τα δηλητήρια είναι ότι θέλουν να ξυλοθρέψουν αλεπούδες και σκύλους, αλλά δυστυχώς πέφτουν και γήπες θύματα. Επίσης βλέπουμε εδώ ότι τρώνε κουφάρια ζώων μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους και ότι ζουν έως και 37 χρόνια. Το BirdLife Cyprus ιδρύθηκε το 2003 στην Κύπρο και είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά στην διατήρηση των πουλιών της Κύπρου. Ναι, και υπάρχει μια ιστοσελίδα που μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τη στιγμή που το θέλουμε. Έχουμε lifewithvultures.eu. Οπότε ρίξτε μια ματιά για να μάθετε περισσότερα. Εδώ απέναντι συνήθως μπορεί να συναντήσουμε 1 με 3 ενεργές φωλιές ετησίως. Έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη ειδικής προστασίας Natura 2000. Αυτός ο χώρος που βλέπουμε μπροστά μας, η γκρεμή της Επισκοπής. Λίγο παραπέρα υπάρχουν αυτές οι πινακίδες που δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε ακριβώς το γράφη, γιατί κάποιος έχει ζωγραφίσει πάνω. Κατά πάσα πιθανότητα λέει όμως ότι απαγορεύεται η είσοδος. Το βλέπω από τα αγγλικά που δεν είναι τόσο καλυμμένο με γκράφιτι. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε οχήματα, πεζούς και ζώα. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα είναι ότι υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία κάτω και είδα αρκετούς ανθρώπους να περπατάνε. Έτσι δεν καταλαβαίνω αν είναι παράτυπο. Αν η επιγραφή δεν ισχύει πλέον, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα φράγμα, έτσι, κάποιοι βράχοι που εμποδίζουν την είσοδο, τουλάχιστον σε οχήματα, αλλά εγώ είδα ανθρώπους να ανεβοκατεβαίνουν σε αυτό το μονοπάτι και μάλιστα κάποιοι βρίσκονται κάτω και κολυμπάνε στην παραλία. Έτσι πιθανώς να είναι παράτυπο, γιατί βλέπουμε ότι είναι παραλία εκόλαψης χελωνών. Μάλιστα εδώ βλέπουμε ότι η παρενόχληση των χελωνών και των φωλιών τους είναι αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι και 17.000 ευρώ και η φυλάκιση μέχρι 3 χρόνια. Αλλά είναι λυπηρό το ότι έχουν ζωγραφίσει παντού πάνω στις πινακίδες. Ναι, είναι όντως αρκετά άσχημο. Για να δούμε τη θέα άλλη μια φορά από εδώ ψηλά. Μπορούμε να δούμε όλο τον κόλπο. Είναι πανέμορφα εδώ πραγματικά. Θα ήθελα πολύ να πάω κι εγώ στην παραλία. Αλλά αυτή η παραλία είναι για τις χελώνες. Γεια! Γεια! Χαρήκαμε! Μπήκαμε στο λεωφορείο. Θα αποχαιρετήσουμε τη φίλη μας τη Χρυσάνθη. Θα γνωρίσουμε και έναν άνθρωπο που μας ήξερε στη στάση. Λέει, παιδιά, σας παρακολουθώ. Και τώρα πηγαίνουμε Αγία Νάπα. Αγία Νάπα, το είπα. Αγία Νάπα. Λέω, θέλουμε να πάμε Αγία Νάπα και με διορθώνει ένας κύριος εκεί μπροστά και λέει Αγία Νάπα. Άρα αυτά είναι τα νέα μας. Πληρώσαμε 4 και 4. Και είμαστε έτοιμοι για ταξίδι. Σε 50 λεπτάκια θα φτάσουμε. 4 ευρώ το άτομο. Είναι το Intercity. Οπότε σχετικά γρήγορα. Ξεκινάμε λίγο αργά βέβαια. Είναι 8 και 10. Άρα στις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί. Και από αύριο ξεκινάνε δουλειές, μαθήματα, ιστορίες. Αλλά θα βρισκόμαστε σε μια νέα πόλη που θα την ανακαλύψουμε από αύριο, ίσως και από σήμερα. Και έχουμε σπίτι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, έχουμε ήδη κλείσει το σπίτι εγκαίρως, δηλαδή χθες το βράδυ. Οπότε. Περάσαμε και πολύ ωραία με το camper van που ήμασταν. Βάλαμε τη βαλίτσα μας κάτω, την άλλη βαλίτσα. Τώρα λες, ναι, στο λεωφορείο. Τώρα τη βάλαμε, όχι πριν. Πριν τη βάλαμε πάνω στο camper van. Βαλίτσα, ναι. Αυτά.
Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο και μας άρεσε η διαδρομή. Και πού είμαστε? Είμαστε Αγία Νάπα, όπως τη λένε εδώ οι ντόπιοι, και όχι Αγία Νάπα. Και εδώ έχουμε και ένα μνημείο, μάλλον τα γράμματα της Αγίας Νάπας. Πολύ ωραία. Εμείς θα κινηθούμε προς το σπίτι. Βρισκόμαστε σε πολύ κεντρικό σημείο, στην κεντρική πλατεία. Πρέπει να περπατήσουμε ένα τεταρτάκι για να φτάσουμε σπίτι. Τέλεια.